Πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και αμέσως μετά στον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Χριστοφίδη. Κύριε Λεδιμπιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο. Τώρα, υπάρχουν καταγγελίες βουλευτών για τη νέα μονάδα στο Προεδρικό που θα παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο με δεκάδες αποσπασμένους και όλα αυτά τα κονδύλια που θα χρειαστούν, κύριε Λεδιμπιώτη. Κύριε Κυριάκο, είναι μια πρόθεση της Προεδρίας, που η οποία θα λειτουργεί αυτή η γραμματεία παρακολούθησης του υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει ανακοινωθεί από την ίδια την Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο, την κυρία Πική, η οποία και θα έχει την γενική, αν θέλετε, παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου. Έχει τηρηθεί και μια διαδικασία πολύ έτσι ουσιαστική. Έχει γίνει μια ανοιχτή πρόσκληση εντός πάντοτε του δημόσιου τομέα, ακριβώς για να γίνουν αποσπάσεις από άτομα που βρίσκονται στο δημόσιο τομέα, από άτομα τα οποία έχουν επαφή με το κάθε χαρτοφυλάκιο και είναι σημαντικό προς την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης. Τώρα, δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή θα ελέγχουν υπουργούς, πώς θα γίνει? Κάπου το έχω δει και σε τίτλο αυτό, ναι. Όχι, κύριε Κυριάκου, και νομίζω ότι δεν είναι ούτε αυτό η ουσία, ούτε αυτή είναι η όρη εντολής αυτής της γραμματείας. Αυτή η γραμματεία της παρακολούθησης, της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου είναι ούτως ώστε να υπάρχει ο καλύτερος συντονισμός, ιδιαίτερα σε οριζόντια μέτρα, σε μέτρα, σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν δύο ή τρία υπουργεία, συνέργειες των υπουργείων, ούτως ώστε να μπορεί να έγκαιρα να εντοπίζονται εκείνες οι τυχόν καθυστερήσεις ή μη ορθές υλοποιήσεις των αποφάσεων, για να μπορέσουν ακριβώς να διασφαλιστεί ότι θα υλοποιούνται οι κυβερνητικές αποφάσεις. Ξέρετε, κύριε Κυριάκου, ένα πράγμα το οποίο έχει παρατηρηθεί, όχι τα τελευταία χρόνια, νομίζω είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, δεν είναι η ορθότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται, αλλά η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Είχαμε την ευκαιρία και μαζί να το συζητήσουμε αυτό. Και είναι γι' αυτό που μπαίνει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της παρούσας διακυβέρνησης, όχι μόνο να λαμβάνονται έγκαιρα και ορθά οι αποφάσεις, αλλά να υλοποιούνται για να είναι και αποτελεσματικές. Τώρα πήρατε, λέει, για έγκριση κονδύλι για υπερορίες και το απέρριψε η Βουλή, γιατί δεν ξαναπέρασε οποιοδήποτε κονδύλι υπερορίων για τους συνεργάτες του Προέδρου, κύριε Λεδιμπιώτη. Κύριε Κυριάκο, αυτό είναι σύμφωνα με τις συστάσεις κατόπιν διαβούλευσης και του Γενικού Ελεκτή, όπως αναφέρθηκε και από την προϊστάμενη διοίκηση της Προεδρίας. Να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κρατικός αξιωματούχος κατήχε θέση στην δημόσια υπηρεσία. Αυτή την φορά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεκτή, ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Ναι, αλλά είπαν στην Βουλή ότι ποτέ δεν πληρώθηκαν υπερορίες. Ισχύει ή δεν ισχύει? Κυριάκο, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι διαφορετικό, είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς την μισθολογία του εν λόγω κρατικού αξιωματούχου. Δηλαδή, ήταν στην Α8 στο δημόσιο τομέα, έχει παραμείνει στην κλίμακα Α8, άρα δεν λαμβάνει τη μισθοδοσία που προβλέπει η θέση του κρατικού αξιωματούχου. Και ως πλέον δημόσιος υπάλληλος, που απεσπασμένος σε αυτή την θέση, σύμφωνα με υποδείξεις, επαναλαμβάνω, του Γενικού Ελεκτή, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι οι ώρες που εργάζεται, τα Σαββατοκύριακα ή τα βράδια, είναι περισσότερες από αυτές που απαιτούνταν στη θέση που κατήχε στην δημόσια υπηρεσία. Πείτε μου λίγο για τις εκθέσεις που ήταν ενώπιον του Προέδρου για τα επεισόδια. Ζήτησε διευκρινήσεις και από αστυνομία και από Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μελετώντας τις εκθέσεις γεγονότων για την Λεμεσό και για την Χλώρακα, ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις και κάποιες περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες αναμένεται να τεθούν ενώπιον του. Τι είδους διευκρινήσεις ζήτησε? Είναι σε μια σειρά θεμάτων, κύριε Κυριάκο. Αντιλαμβάνεστε ότι εκθέσεις γεγονότων καταπιάνονται με συγκεκριμένα ζητήματα του επιχειρησιακού πλάνου της αστυνομίας, αλλά και το σημείωμα της Υπουργού Δικαιοσύνης, και αναμένουμε να έρθουν ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να μελετήσει περαιτέρω τις εκθέσεις. Το θέμα της ευθύνης παραμένει ανοιχτό ή έκλεισε? Κύριε Κυριάκο, αναμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, η μελέτη των εκθέσεων γεγονότων, να έρθουν τα επιπρόσθετα στοιχεία και θα επαναλάβουμε, θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε ξανά το ζήτημα. Είχαμε νέο επεισόδιο μεταξύ Τούρκων στρατιωτών και της Ουν Φικίπ. Εισέβαλαν στην Εγκρή Ζώνη για να καθαρίσουν τον Πεδιαίο. Αυτό είναι το ένα θέμα, και αν έχετε οποιαδήποτε πληροφόρηση. Και τι γίνεται στην Πύλα, αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Η πληροφόρηση που έχουμε, κύριε Κυριάκο, για τα επεισόδια είναι η πληροφόρηση που έχετε και εσείς από δημοσιεύματα. Έχουμε και από τις πληροφορίες της ειρηνευτικής δύναμης. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο, τουλάχιστον δεν έχω εγώ κάτι υπόψη μου αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να πω είναι πλέον πασιφανές ότι δεν σέβονται τους όρους εντολής της ίδιας της ειρηνευτικής δύναμης. Δεν σέβονται την ίδια την ειρηνευτική δύναμη. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στον σεβασμό των όρων εντολής της ειρηνευτικής δύναμης για τους λόγους τους οποίους βρίσκεται
στη χώρα μας. Όσον αφορά την πύλα, επαναλαμβάνω αυτά που νομίζω είχαμε και χθες την ευκαιρία να πούμε, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια κατάληξη. Βρισκόμαστε σε διαβούλευση με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ειρηνευτική Δύναμη και εξακολουθούν οι δικές μας θέσεις να είναι διαπραγμάτευτες και πλήρως ευθυγραμμισμένες με την τοποθέτηση του, την ομόφωνη τοποθέτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να αποδεχτούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης. Έφτασε στιγμή για το διορισμό απεσταλμένο για τον Κυπριακό. Αποκαλύπτεται η επιστολή σήμερα στον Φιλελεύθερο, η επιστολή του Προέδρου προς Γκουτέρες. Και πάμε Νέα Υόρκη, πάτε Νέα Υόρκη. Έχουμε οποιασδήποτε ενδείξεις για πιθανή τριμερή? Κύριε Κυριάκου, είναι δεδομένη η πρόθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και σύμφωνα με την επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα ότι θεωρεί ότι θα είναι σημαντική αυτή η κοινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αναμένουμε την θετική ανταπόκριση. Την ίδια στιγμή, ναι, όπως και εσείς έχετε αναφέρει, είναι επίσης η δεδηλωμένη βούληση και η δική μας τοποθέτηση ότι ο διορισμός ενός απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να διερευνήσει τις προοπτικές επανάρξησης των διαπραγματεύσεων, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι θα έχει μια υψηλότατη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το έχουν σημειώσει και τα ίδια τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην πρόσφατη ομόφωνη δήλωσή τους και είναι κάτι το οποίο χαιρετίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεδιμπιώτη. Καλή συνέχεια.